Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή πρόκειται να πάω στο Ευγενίδιο Ίδρυμα μεθαύριο, το ξέρετε, θα μπορώ να βρίζω εκεί πέρα? Τι δεν βρίζετε? Επειδή λέγεται Ευγενίδιο γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζετε. Επίσης, δεν σου ρωτήσω, μήπως ξέρετε που πάνε τα τέσσερα? Ποια τέσσερα? Μου είπανε, δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Δεν το γνωρίζετε. Συγγνώμη φίλε, μπορείς να ρωτήσω κάτι? Πόσο καλή φρούρηση έχουν πια αυτά τα πράσα και τους πιάνουν όλους εκεί μέσα? Ποια? Τα πράσα, πόσο καλή φρούρηση έχουν? Γιατί όλους λένε τους έπιασαν στα πράσα και λέω ποιους έχουν εκεί μέσα. Δεν γνωρίζεις? Όχι. Να σου ρωτήσω, ξέρεις από εδώ πέρα καθόλου από Αθήνα? Δηλαδή ο γάμος του Καραγκιόζ μήπως ξέρεις που πέφτει περίπου? Όχι. Ωραία. Συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Έχω κάτι στη γλώσσα? Όχι. Γιατί μου είπανε μάλια στη γλώσσα μου. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το πιο κουφό. Πεινάς, deliveras.gr. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Οι αντροχωρίστες χρησιμοποιούν χτένες? What? Οι αντροχωρίστες, οι γυναίκες, χρησιμοποιούν χτένες? Δεν έχω ιδέα. Όχι, Δεν έχω ιδέα, sorry. Επίσης, μπορείς να μου πεις ο Ταρζάνι γιατί δεν έχει μουσια? Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Ενώ η προηγούμενη δεν ήταν. Η προηγούμενη δεν κατάλαβα. Οι αντροχωρίστρες, οι γυναίκες. Επειδή έχουν χωρίστρες. Κατάλαβες τώρα, Okay. Μπορείς να μου πεις γιατί τους μαύρους ανθρώπους λέμε ότι είναι μαύροι ενώ στην ουσία είναι καφέ? I don't speak Greek. Okay, εντάξει, χαβά. Συγγνώμη ρε παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε γιατί λέμε κοράκια σα και όχι περιστέρια σα? Έλατε. Πού να ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Κάτσε να ρωτήσω, μισό λεπτό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε τελικά που πάει ο Καραμήτρος? Μου λένε, πού πας ρε Καραμήτρο? Αυτός ο Καραμήτρος. Αυτό το πούνε για κάποιον που έρθει από το χωριό και το θεωρούν χωριάτη. Α, είναι χωριά του ο Καραμήτρος. Πάντα Καραμήτρο, ναι, αυτό είναι έκφραση αρτέτια. Σε πράσινο για χωριά. Δεν ξέρω. Έτσι μου είπατε. Εγώ είμαι από την επαρχία, από το Κολωνάκι. Τι Κολωνάκι, καλέ. Το Κολωνάκι στην Κρήτη, Κολωνάκι. Έχει Κολωνάκι στην Κρήτη? Ναι. Κολωνάκι. Το Κολωνάκι που έχει τον Τακάπο στην Κρήτη. Πού είναι, πού ακριβώς? Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο, Αττικής. Α, στο Ηράκλειο Αττικής. Α, Ηράκλειο Αττικής λέγεται το χωριό μου. Δεν ξέρω το Ηράκλειο Αττικής εκεί. Ναι. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ναι, εκεί πέρα εντωμεταξύ έχουμε και πιθήκους. Εντωμεταξύ μια άλλη ερώτηση. Εφόσον οι άνθρωποι είναι εξέλιξη των πιθήκων, πώς υπάρχουν ακόμα πιθήκοι? Και αυτοί εξελίσσονται σιγά σιγά. Ναι, αλλά εφόσον έχουμε γίνει άνθρωποι, αυτοί δεν θα πρέπει να μην υπάρχουν. Σιγά σιγά θα γίνουν και αυτοί. Είναι στη πορεία. Επιγνώμη, θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις από εδώ από την περιοχή? Μπορείς να μου πεις από πού πιάνετε το υπονοούμενο? Όχι. Συγγνώμη φίλε, να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείς να μου πεις η ατομική βόμβα γιατί λέγεται ατομική εφόσον σκοτώνει πολύ κόσμο? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Μήπως είδες, ξέρεις που πάνε τα τέσσερα? Πού πάνε τα τέσσερα? Τα τέσσερα. Ναι. Τα λεωφορεία. Όχι τα λεωφορεία, μου είπανε δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Τέλος πάντων, στην ώρα που μιλάμε, μάλλον στη γλώσσα μου, πάρα την ξηρίσω. Πεις μια άλλη απορία που τώρα που με το που κατέβηκα από το ΚΤΕΛ με ρώτησαν. Γιατί μου λέει ο Στυλιανός, γράφεται με ένα λάμδα. Ο Στυλιανός το όνομα, γράφεται με ένα λάμδα, είναι Στέλα με δύο. Γιατί και ο Γιάννης γράφεται με ένα ανία, είναι ένα με δύο. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν. Ναι, αλλά και ο Γιάννης και η Γιάννα γράφονται με δύο. Συγγνώμη να σας κάνω μια ερώτηση. Γνωρίζετε το Ευγενίδιο Ίδρυμα? Ποιο? Το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή λέγεται Ευγενίδιο, θα μπορούσα να βρίζω εκεί μέσα? Δεν ξέρω. Συγγνώμη αδερφέ, να σε ρωτήσω κάτι. Μπορείς να μου πεις προς τα πού πέφτει ο γάμος του Καραγκιόζη? Εσκάλωσες. Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζεις, Δεν είσαι από Αθήνα μάλλον. Α, είναι όντως μέρος. Ναι, μου είπανε ότι γίνεται το event εδώ πέρα, ο γάμος του Καραγκιόζη. Όχι, δεν έχω ιδέα. Δυστυχώς. Από κέντρο δεν ξέρω το σπράλα. Α, δεν ξέρεις, Δεν νομίζω ότι πιάνεις πουλιά στον αέρα πάντως, δηλαδή. Εν τω μεταξύ αυτό που λένε πιάνεις πουλιά στον αέρα, τι πουλιά πιάνεις? Αυτά που θα πετάνε αρκετά χαμηλά, μάλλον.
Σκληρός καριόλης της γης όλης. Κάτω γιατί. Προσπαθούσα να παίξω λίγο Pokemon Go, αλλά δεν. Καλά, εσύ είσαι πολύ τέτοιο out of date, ρε φίλε. Τι Pokemon Go. Pokemon Go out of date. Δεν νομίζω. Δεν έκανε τα θρυλικά. Συγγνώμη, Δεσποινίδη, να σας κάνω μια ερώτηση. Είστε από εδώ. Όχι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορείς να μου πεις γιατί ο Στέλιος γράφεται με ένα λάμδα ενώ η Στέλα με δύο. Αυτό δεν ξέρω. Τι ξέρεις. Τι ξέρω, σαν όμως ξέρω. Δεν ξέρω. Να πάρεις μια φίλη μου που σε θαυμάζει στο YouTube. Βάλε νυχτή ακρόαση. Να μου το σηκώσει. Έλα, μα μπορείς να μιλήσεις δύο λεπτά. Καλησπέρα, Σωτηρία. Καλησπέρα. Μπορείς να μου πεις γιατί τα περδίκια δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Γιατί τα. Περδίκια δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Τα περδίκια, Ναι. Όχι, δεν το έχω, δεν το έχω. Μπορείς να μου πεις ο Ταρζάν γιατί δεν έχει μουσια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που δεν φέρνει το ερώτημα, είναι σοβαρή απορία. Ωραία, θα σα αφήσω. Ο Ταρζάν γιατί δεν έχει μουσια. Θα σα αφήσω με αυτές τις απορίες. Ειδονιστικούς χαιρετισμούς από το Vibrator. Φιλιά, Σωτηρία. Πεινάς, Deliveras! Συγγνώμη, φίλε μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως γνωρίζεις σε ποια μονάδα υπηρέτησε ο Ιησούς? Όχι, δεν γνωρίζω. Συγγνώμη, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορείς να μου πεις πόσο καλή φρούρης έχουν πια αυτά τα πράσα και τους πιάνουν όλους εκεί? Όχι ρε γαμώτο, δεν ξέρω. Πρέπει να έχω πάρα πολύ καλή φρούρης. Εντάξει. Ναι, ναι, κάτσε να ρωτήσω. Πρέπει να σας ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο Ταρζάν λέγεται Ταρζάν? Δηλαδή ποιος τον έβγαλε, εφόσον ζούσε στη ζούγκλα ήταν μόνος του? Ξέρω, δεν μου έχει απάντηση. Γιατί έπαιζα τώρα ένα παιχνίδι και δεν ξέρω, πολύ κουλό μου φάνηκε. Τι θα πατήσει, Ταρζάν όνομα? Θα πατήσει γιατί ο Ταρζάν λέγεται Ταρζάν. Βγαίνει από την ότι την ανατολή τη αναλάβαν η μανγκάνη μια φίλη γοριλών. Το έδωσαν το όνομα Ταρζάν που στη γλώσσα του σημαίνει λευκό άνθρωπο. Α, μπράβο! Μόλις μορφώσαμε κόσμο. Εν τω μεταξύ, το άλλο επειδή με λένε Στέλιο και με ρωτάει ένα κύριο προχθές, μου λέει ξέρει, μου λέει γιατί το Στυλιανό μου λέει γράφεται με ένα λάμδα ενώ το Στέλα με δύο. Δεν ξέρω, δεν μου απάντησε. Μου σκέρει φίλη σου, τον κουκλάρι, επειδή. Συγγνώμη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Μια που είσαι κοπέλα, μπορεί να μου πει οι αντροχωρίστρε, οι γυναίκε, χρησιμοποιούν χτένε. Μπορεί να μου πει γιατί λέμε κοράκια σα και όχι περιστέρια σα. Τώρα τι να σου πω. Δεν ξέρω. Την απάντηση. Την απάντηση. Δεν την ξέρω την απάντηση. Είναι έκφραση. Α, αλλά άμα πω με περιστέρια, α πούμε. Μήπως το κοράκια σε είναι για το νερό και το περιστέρια σε είναι για το χέσιμο λόγω κοτσουλιών. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, έξυπνο πάντως. Να σε καλά, έχω να σου πω κι άλλα αν θες. Μου φτιάξει το διάθεση με κάτι. Αλήθεια, γιατί τι σε απασχολούσε, άμα είναι να σου πω κι άλλα. Όχι, άστο, εντάξει, θα είχα δύσκολη μέρα γενικά. Μπορείς να μου πεις γιατί ο Ταρζάν δεν έχει μουσια. Α, γιατί ο Ταρζάν δεν έχει μουσια, επίσης δεν ξέρω. Laser line clinic, ξέρεις. Μπορείς να μου πεις γιατί ο Στέλιος γράφεται με ένα λάμδα ενώ η Στέλα με δύο. Έχω κάτι εδώ. Γιατί μια κοπέλα μου λέει μάλιασε η γλώσσα σου. Μήπως πρέπει να την ξηρίσω. Πάντως δεν έχω κάτι. Όχι, να χαρά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση, μια που είσαι και κοπέλα. Οι αντροχωρίστρες χρησιμοποιούν χτένες. Πώς γνωρίζεις τι πουλιά πιάνουμε στον αέρα? Όλων των ειδών. Όπως. Για πες εσύ. Δεν ξέρω, γι' αυτό σου ρωτάω. Μπεκάτσες. Α, αυτό ξέρω ότι έστειλα μια μπεκάτσα. Όχι ότι την έπιασα. Εγώ την έπιασα. Α, αυτή που έφυγε. Εντάξει, υπάρχει teamwork. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Μπορείς να μου πεις πού βρίσκεται το γάμο του Καραγκιόζη, προς τα πού πέφτει? Μακάρι να έρθει. Α, θες να πας κι εσύ? Εντάξει, θες να πάμε μαζί? Όχι, εντάξει. Μήπως γνωρίζετε γιατί η ατομική βόμβα λέγεται ατομική, ενώ στην ουσία σκοτώνει πολύ κόσμο? Εφόσον οι άνθρωποι προέρχονται από τους πυθίκους, γιατί οι πυθικοί εξακολουθούν να υπάρχουν? Γιατί είναι ερώτηση, επιστημονική. Έχουν κοινοπρόγονο. Έχουνε? Κοινοπρόγονο. Γνωρίζετε ποιο χέρι λείπει από τις κουλές ερωτήσεις? Αυτές. Από τις κουλές ερωτήσεις. Τα δύο. Θα σε ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Μπορείς να μου πεις γιατί τους μαύρους ανθρώπους τους λέμε μαύρους ενώ στην ουσία είναι καφέ? Δεν ξέρω, είναι ηλικιακό. Τέλεια. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Από Αθήνα είσαι, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Μπορείς να μου πεις αυτό που λένε πιάνουν πουλιά στον αέρα, τι πουλιά πιάνουμε τελικά? Μπορείς να μου πεις, έκανα μια ερώτηση και σε μια κοπέλα και μου λέει άσε τις κουλές ερωτήσεις. Μπορείς να μου πεις ποιο χέρι λείπει από αυτές τις ερωτήσεις? Ορίστε, κάτι τούτο εγώ το πήρεσα. Μου λέει άσε τις κουλές ερωτήσεις. Και να δεν κάνω κουλές ερωτήσεις.
Ποιο χέρι είναι. Κατάλαβα τώρα το πες. Γιατί σου το είπα αυτό όμως, τι ρώτησες. Τη ρώτησα, ας πούμε, γιατί ο Ταρζάν δεν έχει μουσια. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ ωραία ερώτηση, ξέρω εγώ. Ποια είναι, ας πούμε, καλή ερώτηση. Δεν ξέρω, γιατί τι πράγμα θες να τη ρωτήσεις. Ας πούμε, τη ρώτησα, ας πούμε, γιατί αν τα περιδίκια αρρωσταίνουν ποτέ. Ναι, οκ. Έχεις το ήρωο χιούμορ, μάλλον, δεν ξέρω. Δεν σ' αρέσει το χιούμορ μου. Είναι. Για πες μου σε κάτι να γελάσει. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερο χιούμορ. Ούτε εγώ. Ταιριάζουμε, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Ξενοφώντας. Ραφαέλα. Έχουμε πολύ. Έτσι λένε και το, και το σκύλο μου. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι. Πώς. Για είσαι από Αθήνα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρει το Ευγενίδιο Ίδρυμα. Αχ, ναι, αλλά δεν ξέρω πότε θα είναι. Απλά ξέρετε, εγώ πρόκειται να πάω αύριο και έχω θέμα. Μπορώ να βρίσω εκεί πέρα το τι λέγεται Ευγενίδιο. Ωραία. Ναι, με. Επιτρέπεται. Απέρτε πενελικόνες. Ωραία, αυτό γιατί δεν ήξερα και με κάλεσαν και επειδή εγώ είμαι και λίγο ατυρόφωνος γι' αυτό. Εκεί μέσα έχω κάποιο σύνδιο. Εντάξει, απλά αν έχω την άνεση αυτό. Εντάξει. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση. Μπορείς να μου πεις αν γνωρίζεις ποια μονάδα υπηρέτησε ο Χριστός. Που έκανε φαντάρος. Όχι, έτσι. Συγγνώμη, παιδιά, να σα ρωτήσω κάτι. Πώς γνωρίζετε προς τα που πέφτει ο γάμος του Καραγκιόζη. Ωραία. Συγγνώμη, να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι από εδώ, από Αθηνά. Τέλεια. Μήπως γνωρίζεις που υπηρέτησε ο Ιησούς. Τι. Που έκανε φαντάρος, Χριστός. Α, δεν ξέρεις. Όχι. Με σκαλώνεις, εντάξει, αυτό ήθελα την πληροφορία. Ωραία, δεν ξέρω, sorry. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σε ρωτήσω κάτι. Μια σου γυναίκα. Οι αντροχωρίστρες, τι χτένες χρησιμοποιούν. Κουφάθηκες και γι' αυτό παίρνεις ακουστικά. Κουφάθηκα, ναι. Δεν έχεις απάντηση, Μπορείς να μου πεις γιατί ο Ταρζάν δεν έχει μουσια. Τι ξέρεις πια, πες μου κάτι που ξέρεις. Πεινάς, deliveras.gr. Κάνουμε ένα βίντεο για το YouTube με κουλές ερωτήσεις. Okay. YouTube. Ποιος είσαι? Vibrator. Οκ, okay, θα το δω. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τέλεια. Εκείνη κα... Εντάξει. Θα βλέπω εσένα. Subscribe, έχεις κάνει. Όχι. Λαθροθεατής. Κάτι τέτοια διώκονται ποινικά, το ξέρει. Το ξέρω τι είναι φάση, σε ξέρω. Να είσαι καλά, εκείνη η κάμερα. Πού? Εκεί. Εκεί. Εντάξει. Καλή συνέχεια, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε περίμενα ώρα. Πού πας? Ω, Παναγίτσα μου. Μήπως γνωρίζεις πού πάνε τα περδίκια? Δεν το γνωρίζεις. Να είστε καλά. Ναι, ισχύει. Μπράβο, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Μόλις μόρφωσες κόσμο. Γεια σου, δεν έχεις ιδέα τι λέμε εμείς. Χαιρέτα μια την κάμερα εκεί πέρα. Πού είστε? Ορίστε. Είστε κάποιος γνωστός. Με χαρά μου συμμετείχα μάλλον. Ναι, εκεί ήσουν και πολύ cool. Τι είναι, λένε. Γεια σου. Γεια σου. Τι κάνεις? Πίνεις μαύρο. Ε? Πίνεις μαύρο. Όχι, ευχαριστώ. Ωραία. Πίνεις κόκα. Τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι πίνεις. Τι, και αυτά που δεν σας δίνει. Τι πίνεις και γίνεσαι τόσο αστείο. Να το πάρουμε κι εμείς, μη γαμιέσαι. Μόλις μπήκες στο βίντεο, είσαι πανέμορφη, πιο ωραία παρουσία που έχουμε δει σήμερα. Ό,τι σε επίπεδο ομορφιά. Ό,τι καλύτερο στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σ' αφήνω τώρα και δώσε ένα ρουφιχτό φιλί στο φίλο σου που σε πήρε τηλέφωνο και μπήκε στο βίντεο. Φιλιά. Bye, φίλε. Μαλακές κάνετε, ρε παιδιά.